πλοίο με 70.000 πυρομαχικά 105 χιλιοστών της Εθνικής Ουράς με προορισμό Βουλγαρία-Ουκρανία ετοιμάζεται να διέλθει τον Βόσπορο. Το κυπριακό πλοίο που μεταφέρει 70.000 πυρομαχικά 105 χιλιοστών της Εθνικής Ουράς στην Βουλγαρία και από εκεί τελικά σε Σλοβακία και Ουκρανία ευρίσκεται έξω από τα στενά του Βοσπόρου αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με το κυπριακό Sigma Live, μιλάμε για 100 κοντέινερ βλημάτων πυροβολικού των 105 χιλιοστών, τα οποία πωλήθηκαν σε κυπριακή εταιρεία από το Υπουργείο Άμυνας στην Λευκωσία. Πρόκειται για 70.000 βλήματα, τα οποία κανονικά βάσει χρονοδιαγράμματος όφυλαν να έχουν ήδη ξεφορτωθεί στη Βουλγαρία, που είναι ο ενδιάμεσος σταθμός που έχει συμφωνηθεί με την Λευκωσία και ακολούθως θα μεταφερόντουσαν στη Σλοβακία και την Ουκρανία. Κυπριακές πληροφορίες αναμένουν ότι τα πυρομαχικά πυροβολικού του Κυπριακού στρατού κρίθηκαν ως μη αναγκαία για να δοθούν τελικά μέσω ενδιάμεσων στον Ουκρανικό στρατό κατά του Ρωσικού στον πόλεμο. Οι ειδήσεις μιλούν για το εμπορικό πλοίο Nordic με Ολλανδική σημαία, στο οποίο είχαν φορτωθεί 100 κοντέινερ με βλήματα 105 χιλιοστών, το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο. Στον διαδικτυακό χάρτη ναυτιλίας Marine Traffic μπορεί κάποιος να δει την πορεία του πλοίου έξω από τα στενά του Βοσπόρου. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.